Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Επιτέλους ένα vlog να γελάσει και λίγο το χείλη μας. Είναι βαρύ το κλίμα των ημερών. Ασχοληθήκαμε χθες και προχθές με το βαρύ κλίμα των ημερών. Είπαμε όσα έπρεπε να πούμε. Ας πάμε τώρα να μιλήσουμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει like, κυρίες και κύριοι, στον εαυτό του. Μάλιστα. Μου γράφει μία φίλη email και το θέμα του email είναι «Κάνει like στον εαυτό του». Σχέση με προβληματικό? Όχι. Είναι σχέση με προβλημάτιστο. Είναι τόσο καλά που κάνει like στον ίδιο τον εαυτό. Πάμε να διαβάσουμε. Καλησπέρα Θέκλα. Χαίρετε. Είσαι η παρηγοριά μου πραγματικά. Σε ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ. Η ιστορία μου. Είμαι 36 χρονών και πέρσι με πλησίασε κάποιος μέσω Facebook ηλικίας 39 ετών. Εντάξει, 3 χρόνια μεγαλύτερος δέχομαι. Αρκετά μέτριος εμφανισιακά. Το βάζει σε παρένθεση, αλλά το διαβάζω έτσι για να το σημειώσουμε. Και αρχίσαμε να μιλάμε, ώσπου μου έκανε πρόταση να βγούμε. Αυτός με ήξερε γιατί είμαστε από το ίδιο μέρος και με θυμόταν από το σχολείο. Άστε. Εγώ δεν το θυμόμουν, αλλά επειδή είχαμε πολλούς κοινούς φίλους, ρώτησα γι' αυτόν και όλες μου οι φίλες τον ήξεραν. Και μάλιστα είχε τη φήμη του καλού παιδιού. Να θυμάστε, έχω μία φράση, καλό παιδό, παύλα, όλο παιδό. Πολλές φορές αυτοί που φαίνονται σαν καλά παιδιά δεν είναι. Οπότε δέχτηκα να βγούμε γιατί θεώρησα ότι δεν είναι κάποιος εντελώς άγνωστος. Όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο βάζουμε το δικό μας το μυαλό να σκεφτεί και να κρίνει τι καπνό φουμάρει αυτός ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε. Δεν ρωτάμε τις φίλες μας και τους φίλους μας αν τον ξέρουν και αν έχουμε κοινούς γνωστούς, σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς. Χρησιμοποιούμε τη δική μας την κρίση και να σου πω και κάτι άλλο, για να έχεις την ανάγκη να πας να ρωτήσεις τις φίλες σου και τις γνωστές σου αν τον ξέρουν, μήπως είχε τον gut instinct σου, η διέστησή σου σε προειδοποίησε για κάτι, μήπως λέω. Η πρώτη εντύπωση στο Facebook ήταν πολύ αρνητική. Α, να τα γράφεις. Καθώς είδα ότι είχε γύρω στις 500 φωτογραφίες, συνήθως μόνος, με εκατοντάδες like και παράλληλα απαντούσε και ο ίδιος καρδούλα στον εαυτό του σε όλα. Πόσο ψώνιο λέω. Ε, κόρη μου, αφού είχες τη δική σου κρίση, με το που είδες το προφίλ του λες πόσο ψώνιο, τι πας και ρωτάς για να σου πω πως είναι καλό παιδί να πας... Δεν πειράζει. Καλά έκανες και πήγες, έχουμε εμείς vlog σήμερα. Είπαμε, θέλουμε να ελαφρύνουμε το κλίμα. Φτάνει πια με τα βαριά, δεν μπορώ, κουράστηκα. Λοιπόν, πόσο ψώνιο λέω. Μάλιστα, πόσο ψώνιο λες, αλλά συνεχίζεις. Τα θέλες κι εσύ. Στα μηνύματα που άρχισε να μου στέλνει όμως, φαινόταν πολύ ισορροπημένο άτομο, οπότε είπα να δώσω μια ευκαιρία γνωριμίας. Μπορεί τα μηνύματα που σου στέλνει να ήταν pre-scripted. Να ήταν γραμμένα από πριν. Να τα είχε πάρει από κάπου. Ξέρετε, έχει και sites που λένε τι ωραία μηνύματα να στείλεις για να ρίξεις μια κοπέλα. Ή ένα κοπέλι, τέλος πάντων. Για να μην τα πολυλογώ. Α, όντως και στα πρώτα ραντεβού έδειχνε λογικός και σοβαρός σε όλα. Έδειχνε. Για να μην τα πολυλογώ, ξεκινήσαμε σχέση. Εγώ άρχισα να τον ερωτεύομαι. Όμως η περίοδος χάριτος δεν κράτησε πολύ. Μα γιατί άραγε. Μυστικοπαθής. Ήθελε να πηγαίνουμε σε μαγαζιά μακρινά που δεν θα πετύχαινε, υποθέτω, γνωστούς. Μένει με τους γονείς του και δεν ήθελε ποτέ να περνάω να τον παίρνω από μπροστά. Μα τι καλό παιδί! Ας του βάλουμε μια καρδούλα. Ας του βάλουμε ένα super like αυτού του καλού παιδιού. Η μυστικοπάθεια είναι πολύ ανησυχητική. Πάρα πολύ ανησυχητική. Όχι ότι οπωσδήποτε κάποιος που είναι μυστικοπαθής έχει μια κρυφή ζωή, είναι παντρεμένος και δεν το λέει, έχει μια άλλη σχέση και δεν το λέει, αλλά οι χαρακτήρες οι μυστικοπαθείς είναι επικίνδυνοι. Οι μυστικοπαθείς που δημιουργούν μια σχέση και δεν μιλάνε στη σχέση τους ανοιχτά και κρύβουν μυστικά. Δεν ήθελε να μιλάμε στο τηλέφωνο, μόνο με μηνύματα. Α, μην τυχόν! Και ισχύει αυτό που σκέφτηκα, ότι τα μηνύματα δεν τα γράφει ο ίδιος. Λέω τώρα εγώ. Λέω. Σιγά σιγά ελαττώθηκαν και τα μηνύματα, όπως και ο ενθουσιασμός του. Στο σεξουαλικό κομμάτι εντωμεταξύ του ζήτησα να μου δώσει χρόνο, καθώς ήμουν καιρό μόνη και ήθελα να νιώσω άνετα.
Στο τέταρτο ραντεβού με κάλεσε στο εξοχικό του και εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου γυμνός. Και δεν του έβαλες like! Με τη δικαιολογία να σπάσει ο πάγος. Επικοινωνιακότατος ο τύπος. Εξαιρετικά επικοινωνιακός. Κάποια άλλη στιγμή μου έστειλε σε μήνυμα φωτογραφία τα γεννητικά του όργανα. Πάγωσα. Δηλαδή χωρίς να είσαστε ζευγάρι κανονικά, να έχετε ερωτική ζωή, προέβη και σε sexting. Δηλαδή αν είναι ο σύντροφος σου και έχετε ήδη ερωτική ζωή, δεν είναι κάτι τραγικό να σου στείλει μια φωτογραφία με εμπιστοσύνη που θα τη σβήσεις. Εγώ προσωπικά δεν θα έστελνα, αλλά όλος το ρισκάρει να στείλει, αλλά πάγωσες εσύ. Και έκανε αυτά που δεν σου άρεσαν και συνέχιζες. Ξαναλέω, δεν είναι κακό να εμφανιστεί ο άλλος μπροστά σου γυμνός. Αν είστε ζευγάρι και έχετε ερωτική ζωή, μπορεί να το κάνει έτσι για να κάνει spice up την ερωτική σας ζωή. Ή ξαναλέω, να στείλει μια φωτογραφία που πάλι εγώ δεν θα την έστελνα. Αλλά κάποιοι τη στέλνουν εκεί που εμπιστεύονται. Όχι όμως να το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα με την οποία δεν έχεις προχωρήσει ακόμη. Πάλι δικαιολογήθηκε ότι το κάνει για να με χαλαρώσει. Αυτός νομίζω ήθελε να χαλαρώσει στο τέλος, όχι για να σε χαλαρώσει εσένα. Τελικά ενέδωσα κάποια στιγμή και άρχισα να συνδέομαι συναισθηματικά μαζί του. Να εδώ το κομματάκι που κάποιες κοπέλες όταν προχωρήσουν στο να κάνουν σεξ με κάποιον αρχίζουν και συνδέονται συναισθηματικά μαζί του. Και κάποιοι άντρες το κάνουν αυτό. Συνδέθηκε συναισθηματικά μαζί του επειδή έκανε σεξ, ενώ είχε όλα αυτά τα σημάδια που σου έλεγαν ότι αυτός δεν συνδεόταν μαζί σου συναισθηματικά. Επέμενε να συνδεθεί σεξουαλικά, αλλά συναισθηματικά δεν. Αυτός όλο και πιο ψυχρός. Είπαμε ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μόνο σεξ, αν δεν του δώσει σεξ θα φύγει και αν του δώσει σεξ πάλι θα φύγει. Κάποια στιγμή του έκανα μια σκηνή ζήλιας γιατί είχε βγει για ποτό με τους φίλους του και μου απαντούσε ψυχρά στα μηνύματα. Αυτή ήταν αφορμή, η αφορμή να μην θέλει να με ξαναδεί, λέγοντας ότι όλα τα ανέχεται εκτός από τη ζήλια. Μήπως και την προκάλεσε αυτή τη ζήλια? Μετά που πήρε αυτό που ήθελε, προκάλεσε αυτή τη ζήλια για να το χωρίσεις εσύ? Ή σου προκάλεσε τη ζήλια να ζηλέψει εσύ και μετά να σου πει πα, όλα τα έχουμε εκτός από τη ζήλια? Και η ζήλια μου λέει, του θυμίζει προηγούμενη ιστορία τρεις μήνες περίπου κράτησε. Προηγούμενη ιστορία τελεία. Τρεις μήνες περίπου κράτησε όλη σχέση μέχρι που έγινε αυτό και θύμωσε. Εγώ θα έλεγα τρεις μήνες κράτησε όλη σχέση μέχρι που πήρε αυτό που ήθελε και θύμωσε και έφυγε. Μετά από δύο μήνες άρχισε πάλι να μου κάνει like στο Facebook. Να στέλνει μηνύματα και να με προσεγγίζει. Η επαναφορά. Έχω και ένα άλλο έτσι ζουμερό με επαναφορά. Πάλι ξεκινήσαμε να βγαίνουμε. Πάτησε, πάλι ξεκίνησες. Του ξεκαθάρισε όμως ότι θέλω κανονική σχέση και αυτός είπε ότι δεν είχε σκοπό να κάνει πάλι τα ίδια. Ρε παιδιά, είπαμε, δεν δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Μαλάκες, δεν δίνουμε. Γενικά δεν δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Γιατί στην αρχή μια σχέση, τότε που ξεκινάει μια σχέση, που είναι όλοι με στον ενθουσιασμό και με στον έρωτα, άμα κάνουν τέτοια, τι θα κάνουν μετά. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η κακή μέρα επίσης. Τελικά πάλι τα ίδια έκανε. Πω, γιατί δεν ξαφνιάζουμε που κάνε πάλι τα ίδια. Πάλι κρυβόταν, μη μας δουν. Πέρασε την ώρα του μαζί μου και μετά από λίγο καιρό με άφησε. Ψάχνει, λέει, γυναίκα με πρωτοβουλίες και εγώ δεν έχω. Αχα. Φταίς και εσύ που δεν έχεις πρωτοβουλίες. Εν τω μεταξύ, μπήκα και στο Instagram του και εκεί είδα ότι το μόνο που δεν ψάχνει είναι γυναίκα σαν εμένα. Ακολουθούσε εκατοντάδες 20χρονες μισόγυμνες και έκανε σε όλες like. Έκανε και σε άλλο κόσμο like, βρε. Ήταν γενναιόδωρος. Δεν έκανε μόνο στον εαυτό του like. Έκανε και σε άλλες. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με προσέγγισε ένας τέτοιος άνθρωπος, εφόσον με γνώριζε κιόλας από παλιά και μου το είπε κιόλας ότι ήξερα τι κορίτσι είσαι και δεν ήθελα να παίξω μαζί σου. Δεν σε ήξερα από παλιά, σε ήξερε φατσικά από παλιά. Προφανώς σε γούσταρε ερωτικά από παλιά. Θα μπορούσε να βρει κάποια άλλη από αυτές που ψάχνει στο Instagram, γιατί να ταλαιπωρήσει εμένα? Ήσουν μια πρόκληση για αυτόν τον άνθρωπο. Ήσουν ένα challenge για αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλές φορές το να είμαστε ιδιαίτερα συντηρητικοί δεν μας βοηθάει. Γιατί όσο πιο πολύ έχουμε δύσκολη, είμαστε δύσκολες στο να προχωρήσουμε σε γνωριμία, τόσο πιο πολύ προκαλείται ο εγωισμός του νάρκη σου και λέει, μα δεν, αυτή δεν με αφήνει, μα θα την κατακτήσω και άμα την κατακτήσω μετά θα φύγω.
Άρα, σε μια καινούργια γνωριμία, όταν βλέπουμε κόκκινες σημαίες, αρνητικά σημάδια από την αρχή, φεύγουμε. Δεν καθόμαστε εκεί να ζήσουμε όλο αυτό το δράμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε δείξει σημεία εγωκεντρισμού και πιθανώς ναρκισισμού από πριν να πας να ρωτήσεις τις φίλες σου. Θα μπορούσε να βρει κάποια άλλη από αυτές που ψάχνει στο Instagram, γιατί να ταλαιπωρήσει εμένα που δεν πληρώ και αυτά που ψάχνει. Αγάπη μου, αυτές τις άλλες από το Instagram τις ρώτησες αν τον ήθελαν αυτόν. Τις ρώτησες. Τις 20χρονες ωραίες κοπέλες που βγάζουν και φωτογραφίες, μπορεί και μισόγυμνες, δικαίωμά τους, εντάξει. Τις ρώτησες αυτές αν τον ήθελαν αυτόν τον 36χρονο με μέτρια εμφάνιση. Μπορεί και πιο μεγάλος από σένα, αφού λες σε θυμάται από το σχολείο. Τέλος πάντων. Αυτόν τον 30 φεύγα με μέτρια εμφάνιση. Αντί να νιώσει αυτός άσχημα, ένιωσα εγώ δυστυχώς. Ένιωσες γιατί έπαιξες με την αυτοεκτίμηση σου. Κάνοντας τέτοιες επιλογές, παίζουμε με την αυτοεκτίμηση μας. Άραγε, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η πασαρέλα του Instagram, μήπως ήταν καλύτερα τα πράγματα γενικότερα? Δεν αναφέρομαι μόνο στη δική μου περίπτωση. Όχι, ευτυχώς που υπάρχει η πασαρέλα του Instagram. Ευτυχώς που υπάρχουν πειρασμοί. Γιατί εκεί διαφαίνεται ποιος άνθρωπος είναι αυθεντικά πνευματικός άνθρωπος, ποιος είναι αυθεντικά καλός άνθρωπος και ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και ποιος πραγματικά μας θέλει. Ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται από την πασαρέλα του Instagram δεν κάνει για σύντροφος, δεν θα έκανε για σύντροφος ακόμη και αν δεν υπήρχε η πασαρέλα του Instagram και το προσυπογράφω. Και το λέω και το εννοώ. Δεν μας φταίει η πασαρέλα του Instagram γιατί πάμε και δίνουμε ευκαιρίες στον καθενάρχη σου που συναντάμε. Γιατί πάμε με χαμηλή αυτοεκτίμηση και με μια ανάγκη ίσως να ξαναβιώσουμε απόρριψη, επειδή ίσως έχουμε βιώσει απόρριψη στο παρελθόν από τους γονείς μας ή από προηγούμενους συντρόφους και πάμε σε έναν που τον βρίσκουμε μέτριο εμφανισιακά, ο οποίος έχει δείξει σημάδια ναρκισισμού από την αρχή. Προβληματιστήκαμε και πάμε και ρωτάμε για να μας πούνε είναι καλό ή παιδί. Ή να το μου βγήκε καλόπαιδο, παπλοκολόπαιδο. Αυτό βγήκε. Και μετά να μας φταίει η πασαρέλα του Instagram. Δεν μας φταίει η πασαρέλα του Instagram. Η άποψή μου. Η άποψή μου. Εγώ προτιμώ να έχω έναν άνδρα. Όχι να έχω έναν άνδρα. Να είμαι με έναν άνδρα. Ο οποίος να κλείνει τα μάτια του στην όποια πασαρέλα. Επειδή είναι πραγματικά ερωτευμένος μαζί μου. Επιλέγει συνειδητά να είναι μαζί μου και δεν τον ενδιαφέρει καμία άλλη γυναίκα. Γιατί εάν είσαι ένας πνευματικός άνθρωπος, εάν είσαι ένας άνθρωπος όριμος ψυχοσυναισθηματικά, όριμος ψυχολογικά και συναισθηματικά και ερωτευτείς πραγματικά μία γυναίκα ή έναν άνδρα, σε ενδιαφέρει μόνο το υποκείμενο του έρωτός σου και κανένας άλλος ερωτικά. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος δεν έχεις μάτια για κανέναν άλλον, για καμίαν άλλη. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Και δεν μας φταίει η πασαρέλα του Instagram. Και στην εποχή μας που υπάρχει η πασαρέλα του Instagram, υπάρχει η πασαρέλα του δρόμου, υπάρχει η πασαρέλα του κλαμπ, του μπαρακίου, του καφέ. Αν κάποιος μέσα σε αυτόν όλον τον κόσμο που έχει πολλά να εφρανθεί το μάτι επιλέγει να κοιτάει κατάματα εμάς, αυτός ο κάποιος είναι πολύ κατάλληλος για σύντροφος για εμάς, εάν φυσικά και εμείς επιλέγουμε να κοιτάμε κατάματα αυτόν. Και το γεγονός ότι κάνει like στον εαυτό του, πώς το βλέπεις, normal? Όχι, δεν το βλέπω normal. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή γνώση των κοινωνικών δικτύων δεν κάνει like στον εαυτό του. Τώρα να κάνει Instagram ή Facebook κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερος σε ηλικία, ο οποίος δεν ξέρει πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δικτύα, μπορεί να θεωρεί ότι πρέπει να βάζει και καρδούλα στον εαυτό του. Αλλά ένας άνδρας νεαρός, ξέρω εγώ, 30 φεύγα, νέος είναι. Μπορεί και 10 χρόνια που χρησιμοποιεί τα social media, ξέρει ότι την καρδούλα ή το like ή τον dislike το βάζουμε στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Ναρκισισμό μυρίζει αυτό. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Ελπίζω να ανέβει και στο YouTube γιατί πιστεύω θα ταυτιστούν πολλές. Μην έρθετε από κάτω να μου ταυτιστείτε όλες με αυτή την άποψη ότι φταίει το Instagram που χαλάσαν οι άνδρες. Φταίει το Instagram που γίνανε οι άνδρες μας ναρκισί. Φταίει το Instagram που οι άνδρες μας κοιτάνε κι αλλού. Κατά τη γνώμη μου, πάντα δεν φταίει το Instagram. Είχε και υστερόγραφο. Θέκλα μου να προσθέσω ότι ο άνθρωπος που περιγράφω στο email
ενώ δεν έχει οικονομικό πρόβλημα και έχει μόνιμη δουλειά στο δημόσιο, μένει με τους γονείς του στα 39 του. Μάλιστα. Γιατί βολεύεται. Να τον πλένουν, να τον μαγειρεύουν, να μην ξοδεύει χρήματα για ενοίκια, για λογαριασμούς κτλ. Είναι πολύ αγαπητός. Έχει μεγάλο κοινωνικό κύκλο και λόγω της δουλειάς του έχει γνωριμίες σε όλα τα μαγαζιά διασκέδασης. Να το χαίρονται. Η καθημερινότητα του είναι σπίτι, δουλειά, ύπνος, πολλής. Καλά κάνει το παιδί και κοιμάται. Είναι μικρό ακόμη, να αναγιωθεί. Έξοδοι με ποτά και Facebook, Insta. Καμιά άλλη ασχολία, δραστηριότητα, ενδιαφέρον στη ζωή του. Ένας νάρκισσος. Τι τον ήθελες, κόρη, εσύ τούτον. Εσύ τούτον, τι τον ήθελες. Τι να τον κάνεις. Να τον αναγιώσεις. Να τον μεγαλώσεις. Σοβαρά τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ότι δεν λειτουργούν και δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, και να μάθουμε να έχουμε δική μας προσωπική κρίση. Να μην περιμένουμε να μας πουν οι άλλοι αν μας κάνει κάποιος άνθρωπος και είναι ok για να βγούμε μαζί του ή όχι, και επίσης όταν βγαίνουμε εμείς με κάποιον άνθρωπο να κρίνουμε μόνοι μας και να μην πηγαίνουμε που βγήκαμε κάποιον και έλα να σου πω τι μου είπε και τι του είπα και να μου πεις αν είναι καλός, και να πάμε να ρωτάμε τις φίλες μας και από εδώ και από εκεί και να δημιουργούμε μπερδέματα και να προβάλλει ο καθένας τα αποθυμένα του πάνω μας. Αν κάνουμε ψυχοθεραπεία, ναι, να ρωτήσουμε τον ψυχοθεραπευτή μας, τον ψυχολόγο μας, την ψυχολόγο μας, στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας, στα πλαίσια του τι είδους ζητήματα δουλεύουμε στη ψυχοθεραπεία. Για παράδειγμα, δουλεύουμε τη συνεξάρτηση στη ψυχοθεραπεία. Ναι, θα μιλήσουμε για μια νέα γνωριμία, για να ακούσουμε τη γνώμη του ψυχολόγου μας σε σχέση με το πώς λειτουργούμε εμείς και σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία που κάνουμε και, και το healing και την ανάρρωση που έχουμε από ένα πρόβλημα τυχόν συνεξάρτησης που μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Εσένα σε βλέπω να ρέπεις προς τη συνεξάρτηση πάντως. Τώρα να βρω τα μηνύματα να σας διαβάσω και ενός άλλου τέτοιου τύπου, παρομοίου, περιμένετε. Τα βρήκα. Λοιπόν, η φίλη μου γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Είχα γράψει πριν 6 μήνες περίπου και αναφέρθηκες για το θέμα μου στο βίντεο «Με ξεγέλασε για να κάνει σεξ». Θυμάστε αυτό το βίντεο «Με ξεγέλασε για να κάνει σεξ». Θα θυμηθώ να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτό το βίντεο. Το βάλω στην περιγραφή, το βίντεο «Με ξεγέλασε για να κάνει σεξ», για να το δείτε όσοι δεν το είχατε δει τότε ή όσοι δεν το θυμάστε. Ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να εμφανιστεί, εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε και πάλι όπως τον καπνό. Είπαμε μη δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες σε μαλάκες. Πόσες φορές να το πούμε. Τι συμβαίνει με κάποιους που θέλουν να λέγονται άντρες? Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Θα παίζουμε και θα ξεπαίζουμε? Αν μου έλεγε ότι θέλει μόνο σεξ παραπάνω, αν μου έλεγε ότι θέλει μόνο σεξ παραπάνω, θα τον εκτιμούσα. Αφού στο παγώ στο βίντεο, κόρη, ότι μόνο σεξ ήθελε. Θα ήξερα τουλάχιστον που στέκομαι. Αν και γενικά από τα μηνύματα του αυτό τον έκαιγε. Το σεξ έρχεται μετά από 6 μήνες που είχε χαθεί έτσι απότομα και δεν πρόλαβα καν να τον ξεπεράσω. Και εμφανίζεται με λόγια που λες να πιστέψω, να μην πιστέψω, να μην πιστέψεις. Να μην πιστέψεις λόγια τα οποία δεν συμβαδίζουν με πράξεις και άνθρωπο που στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι είναι ψεύτης. Να δώσω μια ευκαιρία γιατί νιώθω ακόμα πόσο ηλίθια είμαι, έπεσα πάλι στην παγίδα. Χτες έστειλε απλά μήνυμα ότι έκανε άλλη γνωριμία. Έλεος, τι σημαίνει αυτό? Προσπαθώ να είμαι καλά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νούρος του σκύλου δεν ισιώνει, λέμε στην Κύπρο. Ο νούρος του σκύλου δεν ισιώνει, λέμε στην Κύπρο. Προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Ώρες-ώρες νιώθω ότι δεν είμαι άξια να αγαπηθώ ή να έχω μια φυσιολογική συντροφική σχέση. Δεύτερη απόρριψη. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερη από την πρώτη. Νιώθω βλάκας που πίστεψα ότι θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Να μην δίνετε δεύτερες ευκαιρίες για να μην νιώθετε βλάκες μετά. Γιατί να πει όλα αυτά τα συγκεκριμένα λόγια αφού δεν σκόπευε να μείνει? Ήθελε απλώς να επιβεβαιωθεί για κάτι? Πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ, τι να νιώσω. Ψυχολογικά το παλεύω. Λυπάμαι για αυτό που βιώνεις, αγάπη μου. Αλλά δυστυχώς έπεσες ξανά στην παγίδα. Και εσύ έχεις ζητήματα συνεξάρτησης, όπως ίσως και η προηγούμενη κοπέλα. Και αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία, πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, ας διαβάσουμε τώρα τα μηνύματα του πρίγκιπος, αυτού που ήταν το βίντεο. Ήθελε, να το ξεχνάω και τους τίτλους, επειδή είμαι 3.000 τα βίντεο. Με ξεγέλασε για να κάνει σεξ, θα μπορούσα να το αποφύγω? Λοιπόν, τι στέλνει αυτός ο τύπος?
Καλημέρα, πώς είσαι? Μετά από 6 μήνες, ε? Μετά από 6 μήνες. Και απαντάει η δικιά μας. Καλημέρα, καλά, εσύ? Που δεν τον είχε και ήδη μπλοκαρισμένο. Μια χαρά με όλα αυτά που συμβαίνουν, καλά είμαστε. Α, αυτός τον πόλεμο με την Ουκρανία θα βρήκε για να προσεγγίσει ξαναγκόμενα. Τώρα να δεις. Απλώς ήθελα να σου πω ότι πάντα σε σκεφτόμουν και απολογούμε. Εγώ είχα τα θέματά μου. Και του απαντάει η δικιά μας. Ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις. Κι εγώ σε σκεφτόμουν. Κι εγώ απολογούμε αν σε πίεσα. Αυτό που ένιωθα έκανα. Δηλαδή βλέπετε την υποχώρηση από την πρώτη στιγμή. Από την πλευρά της δικιάς μας. Μην απολογείσαι καλή μου. Έχω δουλειά τώρα. Θες να τα πούμε πιο μετά? Okay, του λέει η δικιά μας. Η αλήθεια, σε πεθύμισα, ήσουν πολύ εντάξει. Θα κλαμπούθελε, θα του λέγα, εγώ όμως δεν σε πεθύμισα γιατί εσύ δεν ήσουν εντάξει. Το απαντάει η άλλη. Προσπαθούσα να καταλάβω, μέχρι τώρα με βασάνιζε. Δεν έκανες κάτι, της λέει αυτός. Μη σε βασανίζει, εγώ είμαι διαστροφικός, μιλούμε. Ναι, του λέει αυτή. Μετά τη ρωτάει πως είναι η δουλειά της, αν ο πόλεμος, α, είδε ο πόλεμος, την έχει επηρεάσει. Του απαντάει αυτή. Και της λέει, καλή μου, είσαι ελεύθερη ή έχεις κάποιο σύντροφο τώρα? Τη ρωτάει. Δεν έχω κάποιον, λέει αυτή. Και της λέει αυτός, θα σου πω όλη την αλήθεια καλή μου, είμαι λιγάκι πορνοδιαστροφικός με το άτομο που θέλω να είμαι μαζί. Επειδή παρεξηγήθηκα και παλιά, φοβήθηκα ότι θα έκανες και εσύ το ίδιο, μπήκα σε άμυνα και απολογούμε γι' αυτό. Λάθος μου, λέει αυτός, που δεν έδωσα χρόνο και φοβήθηκα. Του λέει και η δικιά μας, ναι, δεν έδωσες χρόνο και οι γνωριμίες, οι σχέσεις θέλουν χρόνο. Σωστό, της λέει αυτός. Και του λέει αυτή, απλώς σκέφτηκα ότι δεν σε έλκει αρκετά ή ότι έχει βρει άλλη, του λέει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει από τότε που ήμασταν μαζί που δεν έχω πάει με καμία. Απλώς μου αρέσουν τα ερωτικά, να παίζουμε. Κάτι άλλο της γράφει εκεί πέρα, δεν κατάλαβα τι εννοεί. Α, ναι, λέει τι ερωτικά παιχνίδια θέλει. Αυτά. Τίποτε το παράξενο ή αισχρό, όπως ήμασταν. Εντάξει, του λέει η δικιά μας, ίσως το timing δεν ήταν σωστό τότε. Ίσως, λέει και αυτός. Τι σχέση θέλεις, του λέει αυτή, μόνο ερωτική ή θα δείξει? Τι εννοείς μόνο ερωτική, της λέει αυτός, κανονική σχέση. Εντάξει, του λέει, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Του λέει, αν και θα ντρέπομαι λίγο στην αρχή, είναι φυσικό. Έχει τόσο καιρό να μιλήσουμε. Το έχω αυτό, είμαι ντροπαλή. Σωστό, της λέει. Σε καταλαβαίνω, δεν θα σε πιέσω, εγώ έμεινα εκεί. Εκεί που το αφήσαμε, γι' αυτό είναι πιο εύκολο για μένα. Μην ανησυχείς, λίγα λεπτά και θα ήμασταν όπως πριν. Της λέει, καλή μου, δεν το έκανα εσύ και εμένα. Κατάλαβε με και εμένα ότι κουβαλάω πολλά αρνητικά που σιγά σιγά τα ξεπερνάω. Μου πήρε καιρό, αλλά κατανόησα ότι εσύ είσαι το άτομο μου. Και του λέει και η δικιά μας, καταλαβαίνω. Γι' αυτό προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σου και μέσω email και να μπω στη θέση σου. Με εκείνο το μήνυμα που μου έστειλες, να το τελειώσουμε, μου είχες κόψει τα πόδια. Απολογούμε, λέει ο Νάρκησος. Εγώ το κατάλαβα όταν μου δόθηκε ευκαιρία με άλλη γυναίκα και δεν μπορούσα να πάω μαζί της. Σε σκεφτόμουν εσένα. Πω, πω, τι ομολογία έρωτος και αγάπης. Και μετά χάνεται. Χάνεται αυτός μετά. Και μετά από 10 μέρες του γράφει δικιά μας, έγινε κάτι και δεν μου μιλάς. Από τότε την τάδε μέρα που μιλούσαμε και κανονίζαμε να βρεθούμε, άλλαξες γνώμη? Γιατί δεν μου στέλνεις? Καλημέρα, έκανα μια άλλη γνωριμία, της λέει αυτός.
Καλημέρα, οκ, okay, να μην σε ενοχλώ άλλο, λέει η δικιά μας. Πότε θα ξυπνήσουμε? Πότε θα αρχίσουμε επιτέλους να εκτιμούμε και να αγαπούμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και να μην αφήνουμε να γινόμαστε βορά στον οποιοδήποτε νάρκισο ο οποίος θέλει να μας γλεντήσει και να φύγει? Τα λόγια τα ωραία είναι δωρεάν. Μετά από πολύ ενδελεχή σκέψη κατάλαβα ότι εσύ είσαι ο ανθρωπός μου, ενώ είχε 6 μήνες να μιλήσουν και ενώ σου έκανε γκόστινγκ την άλλη φορά. Και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, το αρχικό ένστικτο της κοπέλας, τον gut instinct της, την προειδοποίησε για το ότι αυτός ο τύπος ήταν νάρκισσος και προβληματικός και παρόλα αυτά προχώρησε και συνέχισε με τα γνωστά αποτελέσματα και δεν φταίει το Instagram, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και στη δεύτερη περίπτωση, τη χρησιμοποίησε για να κάνει σεξ την κοπέλα εκείνη, την άφησε τότε έτσι, της έκανε ghosting, εξαφανίστηκε σαν φάντασμα. Και μετά από 6 μήνες εμφανίστηκε ξανά για να διαπραγματευτεί να ξανακάνει σεξ. Αυτή του λέει ότι θέλει κανονική σχέση. Αυτό λέει: Ναι, σωστά, κανονική σχέση θέλω. Κατάλαβα πως είσαι το άτομό μου. Εξαφανίζεται αυτός. Τι σου λέει δεύτερη φορά, πάω να τη ξεγελάσω, να κάνουμε σχέση και μετά θα τα έχει και γραπτός. Και μετά λέει: έκανα μια άλλη γνωριμία. Άλλα ντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι, και να αγαπούμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας, πρέπει να βγάζουμε έξω από τη ζωή μας τέτοια ρεντίκολα. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ασόβαροι, είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι, λειτουργούν σαν 11χρονα ενώ είναι 40 και 50 και 39 και δεν ξέρω εγώ πόσων άλλων χρονών. Α, 39 ήταν ο άλλος, τώρα το θυμήθηκα που έλεγα την ηλικία σε 30, φεύγω, καλά το είπα. Λοιπόν, οι άνθρωποι μιλάνε από μόνοι τους. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων μιλάνε από μόνες τους. Όταν μας πλησιάζει ένας άνθρωπος, όταν φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο, παρατηρούμε πολύ καλά τη συμπεριφορά του. Και εδώ έρχεται κάτι, το οποίο θα το πω. Και ξέρω ότι έχει στο κανάλι κόσμο, οι οποίοι είναι εναντίον των site γνωριμιών και των εφαρμογών γνωριμιών. Του Tinder, του Minder, του Bubble, του Facebook Date, δεν ξέρω, έχει πολλά. Έχει πολλούς που λέγουμε σοβαρός άνθρωπος και είμαι εναντίον. Να σας πω κάτι. Εάν μπαίνει κάποιος σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, εκεί πέρα, επειδή μπαίνει από μόνος του κάποιος και κάποια, εντάξει, έχει περισσότερο μυαλό να περάσει από κόσκινο τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί, παρά αν είναι αρκετά συντηρητική, αρκετά συντηρητικός κάποιος και δεν μπαίνει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και περιμένει μια κοπέλα, για παράδειγμα, πότε θα την πλησιάσει κάποιος από μόνος του. Και όταν την πλησιάζει κάποιος από μόνος του, επειδή αυτή δεν έχει επιλογές, είναι μόνο αυτός που την πλησιάζει, είναι πολύ πιθανό να παραμυθιαστεί και να πέσει στην παγίδα να είναι με κάποιον ο οποίος να είναι ακατάλληλος, να είναι νάρκισσος, να είναι εγωκεντρικός, να είναι κάποιος που να θέλει απλώς να την γλεντήσει την κατάσταση και να φύγει. Ενώ αν μπει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, έχεις πολλές επιλογές, έχεις στο μυαλό σου ότι άλλος δεν σε ξέρει, δεν σε έχει επιλέξει. Και κοιτάς πώς να επιλέξεις εσύ. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο για τις ιστοσελίδες γνωριμιών. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί μου γράφετε διάφορα, πολλά, πολλά. Και μια άλλη κοπέλα μου λέει, είχα ερωτικά συναισθήματα για κάποιον από την παρέα μας, είμαστε φίλοι, μιλούσαμε, αλλά δεν πήγε ποτέ στο ερωτικό και δεν ξέρω γιατί, μήπως δεν είμαι ωραία, μήπως δεν είναι το ένα, μήπως δεν είναι το άλλο. Μετά είχε ερωτικά συναισθήματα για κάποιον αδερφό μιας γνωστής της, πάλι δεν βγήκε, μήπως δεν είμαι ωραία. Και της λέω, αγάπη μου, γιατί δεν μπαίνεις στο Tinder, για παράδειγμα, γιατί δεν μπαίνεις σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών? Μου λέει, μα ντρέπομαι να κάνω αυτά τα πράγματα. Της λέω, δεν τρέπεσαι να ερωτεύεσαι το φίλο σου και να ερωτεύεσαι τον αδερφό της φίλης σου από μόνη σου και να κάνεις φαντασιώσεις με το μυαλό σου και να νιώθεις και άσχημα ότι δεν σε ερωτευτήκαν πίσω οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ιδέα ότι τους έχεις ερωτευτεί? Και ντρέπεσαι να μπεις μέσα σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών όπου εκεί θα ξέρεις ότι όποιος μπαίνει κάτι ψάχνει? Μπορεί να ψάχνει να περάσει την ώρα του, μπορεί να ψάχνει απλώς να κουβεντιάζει, μπορεί να ψάχνει να κάνει μόνο σεξ, μπορεί να ψάχνει να κάνει μια σοβαρή σχέση. Και να διαλέγεις. Μου λέει, ντρέπομαι. Αλλά θα το σκεφτώ, να το σκεφτείτε κι εσείς. Γιατί να μην δώσουμε στον εαυτό μας εργαλείο επιλογής και να περιμένουμε να μας ξεδιαλέγει ο ένας και ο άλλος, να μας εντοπίσει κάποιος, και ειδικά αν έχουμε και ζητήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και συνεξάρτησης κλπ. Είμαστε
πολύ ελκυστική και πολύ τραβηχτική για τους ναρκισσούς. Να τη μια εκεί πέρα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, να τον ένα που δεν εκτιμάει και δεν αγαπάει τον εαυτό του. Καλή Λία μου φαίνεται. Αυτά. Και μην ξεχνάτε να βάζετε like στον εαυτό σας, καρδούλες, και να ακολουθείτε η μη γυμνα μοντέλα του φίλου που σας ελκύει ερωτικά στο Instagram και να τους καρδουλιάζετε όλους, γιατί χάλασε ο κόσμος, ας χαλάσουμε κι εμείς. Καταλαβαίνετε το χιούμορ μου, δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε τη μια κοπελά ούτε την άλλη, με πολύ αγάπη τα λέω αυτά. Απλώς ήθελα και λίγο έτσι να διασκεδάσουμε σήμερα, γιατί πολύ βάρη είναι το κλίμα, πολύ.